Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή και 14 Ιουνίου 2019. Ξεκινάμε ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Χωρίς ευχάριστες ειδήσεις για το ποδόσφαιρο. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Θα τα πούμε όλα, θα τα καταγράψουμε όλα όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Αυτό μετά δεν θα μπορεί να γίνεται. Ωραία. Ναι, κατάλαβες τι λέω. Ναι, Μπίλι μου, ναι, Μπίλι μου. Λοιπόν, ο Μπίλι, με τον Μπίλι συνεργαζόμαστε με κλειστά μάτια, οπότε με ένα κλείσιμο του ματιού θα πατήσει το κουμπί και σήμερα θα ακούσουμε λόγο της ημέρας μόνο Rory Gallagher, καθώς μας άφησε σαν σήμερα 14 Ιουνίου του 1995. Όποιο αγαπάς Βασίλη μου, όλα Rory να είναι. Και για τους λάτρεις του Rory Gallagher, απόψε το βράδυ μετά τις 9 θα είμαστε στο Dillinger στην οδό Λόρι Μαργαρίτη. Η χορηγή μας, το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar, είναι κοντά μας, στο βράχο της Αθήτου, με υπέροχη θέα την θάλασσα, με Rory σίγουρα μπύρες. Μπύρες και μπύρες. Και τα και οι σακούλες Αριστοπλάστ, για εσάς που ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό, σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές της αγοράς, 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, 23-940-72-941 και aristoplast.gr. Για το ποδόσφαιρο, πραγματικά σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι τι άλλο να πω ή πώς να ξαναπώ τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Κάθε μέρα και κάθε μέρα που μας έχουν σπάσει τα νεύρα όλες αυτές τις μέρες και πολύ περισσότερο δε από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Χθες κάναμε καταγραφή των ημερών. Απορούσαμε και εξακολουθούμε να απορούμε το πώς είναι δυνατόν από τη μία ο Μπέος να λέει και να δηλώνει και πραγματικά έχει πάρει σβάρνα ό,τι μου υπάρχει. Σχεδόν. Και να λέει ότι δεν πρόκειται ο Βόλος να φύγει από το Βόλο. Και όσες φορές και να το είπα στον Τόμο Παπαδόπουλο, αυτό σε επέμενα κτλ. Αφού λοιπόν το είπε δύο φορές, τρεις φορές στον Τόμο Παπαδόπουλο ότι ξέχασε το, ο Βόλος δεν φεύγει φέτος από το Βόλο. Και θα σας διαβάσω και ανακοίνωση του Βόλου χθεσινοβραδινή για το ότι δήλωσε η έδρα το Πανθεσσαλικό στάδιο. Τότε για ποιο λόγο κάλεσε σε δείπνο τον Τόμο Παπαδόπουλο και τον Στάση τον Καραντώνη? Από χθες την έχουμε την απορία. Μπορούν να απαντήσουν οι ίδιοι. Ο Τόμο Παπαδόπουλος πάντως το μεσημέρι ήταν στην Αθήνα και απόγευμα μπορεί και τώρα είναι προγραμματισμένη η πτήση του για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Στάσης ο Καραντώνης παραμένει εδώ αντιπρόεδρος, αλλά ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος πετάει. Αν πετάει το πουλάκι θα φανεί. Αλλά και θα φανεί και κάτι άλλο. Αν όλο αυτό έγινε απλά για να κερδιθεί χρόνος για να πετάξει το πουλάκι. Θα πει κάποιος βέβαια, τότε γιατί ήρθε? Δεν ήρθε για να κάνει τα ραντεβού με τον Μπέο. Ήρθε για να κάνει τα ραντεβού με τον Μπέο. Από τη στιγμή που στα πρώτα τρία ραντεβού ο Μπέος του λέει ξέχασέ το, δεν γίνεται. Γιατί ξανά έκανε ραντεβού? Γιατί ξαναδέχτηκε να πάει στο Βόλο? Ο Μπέος μπορεί να θέλει κάθε μέρα τον καλή να πίνουν τσίπουρο και να πηγαίνουν εκεί να τρώνε μεζεδάκια. Πρέπει αυτός να τραβιέται στο Βόλο κάθε λίγο και λιγάκι? Είναι τόσο εκνευριστική η κατάσταση. Μα τόσο εκνευριστική που πραγματικά δεν ξέρεις τι άλλο να πεις, δεν ξέρεις τι άλλο να προσθέσεις. Πραγματικά δεν ξέρεις τι άλλο να προσθέσεις. Και αυτά τα σενάρια κουράζουν. Δυστυχώς μόνο για σενάρια μπορούμε να μιλήσουμε. Μπορεί κάποιος να απαντήσει ή και τις προηγούμενες μέρες, αλλά πόσο μάλλον σήμερα, τι θα γίνει αύριο με τον Ηρακλή, μπορεί κάποιος να απαντήσει? Να απαντήσει να πει τι?
Εδώ σήμερα ο Τόμ Παπαδόπουλος μετά τη χθεσινή ανακοίνωση που έβγαλε. Άλλη μία μπούρδα ανακοίνωση, συγγνώμη για την έκφραση. Ήταν η τέταρτη ανακοίνωση της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ που έλεγε ότι θα σας ενημερώσουμε. Και ότι σύντομα θα τοποθετηθούμε. Τέσσερις φορές έγινε τους τελευταίους μήνες παρόμοια ανακοίνωση. Που λέει όσα λέει και στο τέλος έχει ένα επίλογο αυτό ακριβώς. Ότι σύντομα θα τοποθετηθούμε και θα σας ενημερώσουμε. Πάει και η Παρασκευή. Πού είναι η ενημέρωση και η ανακοίνωση? Και εδώ βέβαια τίθεται και για όλους τους υπόλοιπους. Η ΠαΕΡΑΚΛΗΣ δεν αποτελείται μόνο από τον πρόεδρο και μεγάλο μέτοχο και τον αντιπρόεδρο που κάνουν τα ραντεβού. Έχει και άλλα μέλη. Τι κάνουν τα άλλα μέλη? Υπάρχουν, δεν υπάρχουν, ασχολούνται, δεν ασχολούνται? Ή απλά δεν σηκώνουν ένα τηλέφωνο ή δεν απαντούν στα μηνύματα? Και εδώ ανοίγω παρένθεση και λέω ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια φιλοξενούνται άνθρωποι πρώτον που απαντούν στις κλήσεις μας ή στα μηνύματά μας και δεύτερον που θέλουν να βγουν. Δεν μπορούμε να βάλουμε κανένα πιστόλι σε κανένα κεφάλι και να τους πούμε αν δεν βγεις στον αέρα θα πατήσω τη σκανδάλη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όποιος σηκώνει το τηλέφωνο, όποιος απαντάει στα μηνύματα και όποιος θέλει να βγει, και όλα αυτά τα χρόνια, 13 στον αριθμό, το έχουμε αποδείξει, βγαίνει στην εκπομπή. Καλησπέρα Γιώργο, καλή εκπομπή. Ζούμε για να σ' ακούμε και άλλα λαμόγια στο Ηρακλή μας να μην ξαναδούμε. Έκανε και πει μαστιχάκι ο φίλος μου ο Μάνος. Γεια σου Μάνο μου. Να σε καλά. Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ για την παραχώρηση του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Έπειτα από την εξέλιξη αυτή, τις επόμενες μέρες η ΠΑΕ Βόλος θα προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις αναφορικά με τα εισιτήρια διαρκείας της ερχόμενης περίοδου για το πρωτάθλημα της Super League. Βγάλαν και ανακοίνωση, προχωράνε αυτοί το κομμάτι τους. Και ο Μπέος έκανε το δικό του κομμάτι. Μπέος είναι αυτός. Αλλά ο Ηρακλής ταλαιπωρείται από όλη αυτή την ιστορία και ο κόσμος του. Πάτε και κάνετε συνέχεια ραντεβού. Θα μας πείτε το λόγο? Τον πραγματικό λόγο που χαλάει όλη η ιστορία? Αν υπάρχουν πραγματικοί λόγια, γιατί μέχρι στιγμής μας έχετε κάνει να... Όχι να μην σας πιστεύουμε, όχι να μην σας εμπιστευόμαστε και καλημέρα να μας πείτε, θα νομίζουμε ότι είναι νύχτα έξω και μας λέτε ψέματα και σε αυτό. Εδώ έχετε φτάσει στο σημείο να βγάζετε χθες ανακοίνωση και να χαρακτηρίζετε κακόβουλους όσους λέγανε για το θέμα Καραϊσκάκη, θέμα που βγάλατε οι ίδιοι προς τα έξω. Δηλαδή, φέρτε μου ένα μπαλκόνι. Δεν θα πέσω όμως, δεν θα σας κάνω το χατήρι, απλά θα βγω να πάρω αέρα. Όχι αφημί Super League. Όχι αφημί Super League 2. Όχι αφημί Football League. Ναι, αλλά εσείς δεν κάνατε τίποτα. Αφήνετε την ομάδα στο έλεος. Και φυσικά, πολλοί είναι αυτοί που μέσα στη σεζόν μπορούσαν να κάνουν πράγματα και δεν τα κάνανε. Και η πολιτεία που υποσχέθηκε αυτά που υποσχέθηκε και δεν τα έκανε. Και άνθρωποι του Ηρακλή που είναι κοντά στην κυβέρνηση και υποσχέθηκαν αυτά που υποσχέθηκαν και δεν τα έκαναν. Και κυρίως αυτοί που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ελεκτικούς μηχανισμούς και να διορθώσουν αυτό που δεν έγινε με την προηγούμενη κατάσταση του Παπαθανασάκη. Ποιο? Έλεγχος. Αυτό δεν λέγαμε, αυτό δεν φωνάζαμε σε τους χαζούς κάθε μέρα. Ότι όταν έρθει ένας νέος μεγαλομέτοχος πρέπει να τον κάνουμε φίλο και φτερό, πρέπει κάθε μήνα να δίνει λόγο κτλ. Κτλ. Έγινε? Δεν έγινε. Και αυτά φυσικά δεν τα λέμε τώρα. Στο μνημόσυνο. Τα λέμε όλη τη χρονιά. Και δυστυχώς ρε γαμώτο, δικαιωθήκαμε σε όλα. Δυστυχώς. Δεν γίνεται να δικαιωθήκαμε σε όλα. Και όμως γίνεται. Ό,τι και αν είπαμε δυστυχώς από την αρχή της σεζόν μέχρι και τώρα που μιλάμε
δεν μας διέψευσαν καθόλου. Να μας διαψεύσετε κάπου, ρε παιδί μου. Ξεφτυλίστε μας. Ελάτε και μας πείτε εσύ που μας κράζεις όλο τον χρόνο. Να ρε, κάναμε αυτό. Πούντο να το δούμε. Πούντο. Ό,τι και να λέγαμε, μέσα πέφταμε. Αφού είστε ανοιχτό βιβλίο, ξέρουμε ποιοι είστε πλέον. Και για τα της οικογενείας του Ηρακλή και για τους εσωτερικούς ελεκτικούς μηχανισμούς κτλ. Δεν είναι δυνατό να έχει φτάσει η ομάδα στο και πέντε, να είναι ένα βήμα πριν την... Δεν θέλω να πω τη λέξη διάλυση. Πριν το άγνωστο αύριο. Και να ακούω τον πρόεδρο του Ιδρυτικού Σωματείου να λέει ότι ενημερώνομαι από τα site και τις εφημερίδες. Αντί να τον αρπάξετε από το γιακά και να κάνετε ραντεβού. Οι θεσμοί, οι φορείς, όπως έγινε τις προάλλες με το γυμναστικό σύλλογο στο Κατσάνιο. Και ήταν και ο παδί εκεί. Όλη τη χρονιά θα έπρεπε να αισθάνεται τα χνότα κάποιον ότι τον ελέγχουν. Δεν τα αισθάνθηκε ποτέ. Και ήτυχε όλο καραμέλες. Οι καραμέλες της πολιτείας. Έκραξε ποτέ την πολιτεία? Έβγαλε καμιά ανακοίνωση κατά του Βασιλιάδη? Και δεν θυμάμαι. Α, έβγαλε, ναι, πριν μια εβδομάδα. Χαίρο πολύ. Είπε ποτέ την αλήθεια στον κόσμο? Και εις είναι αυτό, δεν είναι μόνος του. Χθες λέει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συναντήθηκε με τον Θοδωρίδη. Να πούνε τι, αφού ο Θοδωρίδης μεταφέρει ότι μόνο με καθαρό αφημί θα ασχοληθεί. Που και αυτός έχει ευθύνη. Μεταγραφές δεν έκανε. Στην ομάδα δεν ήταν. Κουμάντο δεν ήταν. Δεν έχει ευθύνη για το ότι η ομάδα τερμάτισε 11η. Όχι όλοι, τρελαθούμε, αλλά ήταν μέλος της ομάδος. Άσχετα αν δεν είχε θεσμικό ρόλο, άσχετα αν δεν υπέγραφε τίποτα. Και τώρα τι γίνεται? Ή θα βρούνε άλλο αφημί, ή θα αφήσουν την ομάδα στο έλεος να πάει να παίξει τα τάρταρα στα τοπικά πρωταθλήματα. Και να διευκρινίσουμε κάτι. Αν βρεθεί άλλο αφημί, μιλάμε για μια νέα εταιρεία, όπου ανάλογα την κατηγορία ο Τόμ Παπαδόπουλος θα βάλει ένα ποσό για να καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο για να γίνει αυτόματα μεγαλομέτοχος, αλλά αυτή τη φορά δεν θα μιλάμε για τριετία. Θα μπορεί κάλλιστα να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση, που δεν υπήρξε φέτος, δυστυχώς. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Χρήστο που στέλνει το mail του. Καλησπέρα Γιώργο, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Η Ηρακλής καταστράφηκε, δεν έχουμε άλλες δυνάμεις να κάνουμε αυτό που κάναμε πρόπερση με την ΓΑΜΑ Εθνική που ήμασταν 200 άτομα στο γήπεδο. Ο Τόμ ήρθε από κάποιους για να μας διαλύσει διαρκεία στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Γιώργο, ο Θεοδωρίδης έβαλε λεφτά, έκανε λάθη, αλλά έβαλε λεφτά. Άλλος τον έδωσε το δικαίωμα για κουμάντο. Ναι, αλλά με αυτή την σκέψη μου, φίλε Χρήστο, και ο Παπαδόπουλος έβαλε λεφτά. Έβαλε 1 εκατομμύριο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Και ο Θοδωρίδης έβαλε λεφτά και τη μεταγραφική περίοδο που ουρλιάζαμε εδώ μας κατηγορούσανε. Που πήρε ο Ηρακλής 13 παίχτες και χρεώθηκε και οι περισσότεροι εξ αυτών δεν ήταν ούτε αποστολή, αν το θυμάστε. Το ότι βάζει κάποιος λεφτά δεν σημαίνει ότι κάνει και καλό αυτόματα. Σεβόμαστε το ότι βάζει λεφτά. Αλλά σου λέω, είναι δίπλα μας το παράδειγμα. Τον Παπαδόπουλος έβαλε 1 εκατομμύριο. Πού είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή? Και ο Θοδωρίδης έβαλε 300.000 ευρώ. Πού είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή? Πού είναι? Αυτή τη στιγμή είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, στη Football League. Αλλά δεν έχει τίποτα. Ούτε διοίκηση έχει, ούτε παίκτες έχει, ούτε προπονητές έχει. Και οι εγκαταστάσεις πάλι αρχίζουν και έχουν προβλήματα. Όσο τα παρατάς, φύση είναι αυτή, δεν θα σταματήσει. Και να κοιτάμε και το τι έχει προσφέρει όχι ο καθένας με τα πείσματά του, με τους χαρακτήρες του, με τα ντου τους, προπονητές, με όλα. Μη μένουμε μόνο, φίλε μου Χρήστο,
που σέβομαι αυτό που λες και δεν το αφισβητώ. Εγώ πρώτος το είπα ότι έβαλε λεφτά, αλλά μην μένουμε μόνο σε αυτό. Να δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Η τελευταία συνέντευξη που έδωσαν οι δυο τους, τότε που κάναμε ερωτήσεις και μας λέγανε από το πάνελ τελευταία ερώτηση, δεν θέλανε να κάνουμε άλλες. Τότε που ήταν ενωμένοι και αγκαλιασμένοι και ο ένας στήριζε τον άλλον, άσχετα τι γινόταν από πίσω, με τα πόσα στρατόπεδα είχαν δημιουργηθεί στην ομάδα, τότε θυμάστε τι είχαν πει. Είμαστε εδώ για να κάνουμε τον Ηρακλή μεγάλο. Αυτό είχε πει ο κύριος Θοδωρίδης. Και ο Τόμ Παπαδόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα τι είπε? Προτρέπω στον κόσμο από εβδομάδα να ξεκινήσει να παίρνει διαρκείας. Δεν γελάει μόνο ο πλανήτης. Γελάνε και όλοι οι γαλαξίες. Δεν ξέρω πόσοι είναι. Και τα... τι άλλο έχει? Και οι κομήτες και τα αστέρια και οι δορυφόροι και όλοι γελάνε. Όλα τα είχαμε. Είχαμε και τις δηλώσεις. Που από τη μία μας λέγανε μην κρίνετε και μην γράφετε και μην... Τέλος πάντων, το γράφετε σε μένα, δεν ραδιόφωνο κάνουμε. Μην λέτε ότι να είναι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Βγάζανε μια γκρίνια, βγάζανε μια δυσαρέσκεια και οι ίδιοι βάζαν το ένα αυτό γκολ μετά το άλλο. Τη μία δήλωση μετά την άλλη. Τη μία μπούρδα μετά την άλλη. Δεν είχε κάνει καν ραντεβού με τον Μπέο και έκανε δήλωση, ελάτε να πάρετε διαρκείας. Τι να συζητάμε άλλο? Για το Βόλο και για τους πολύ πονηρούς, μπορεί αυτό που θα πω να σημαίνει κάτι, μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Απλά το είδα και μου έκανε εντύπωση. Ομάδα της Θεσσαλονίκης σήμερα απέκτησε τερματοφύλακα του Βόλου. Και μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Έτσι το αναφέρω στην επικαιρότητα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 Blue Libero παπάκι yahoo.gr για τους τρόπους επικοινωνίας για οποιοδήποτε θέλει να στείλει το μήνυμά του, το mail του, να καταγράψει ό,τι θέλει να καταγράψει. Όλοι είστε τρελαμένοι, το ξέρω. Πολλοί έχουν κουραστεί, πολλοί έχουν βαρεθεί, πολλοί έχουν απελπιστεί, πολλοί έχουν απογοητευτεί. Πολλοί δεν το βάζουν κάτω, ο καθένας όπως το βλέπει. Υπάρχει και μια νέα πρωτοβουλία από τη Λέσχη Φίλων Ηρακλή που εξέδωσε και ανακοίνωση. Στη δυσκολότερη φάση της ιστορίας του Ηρακλή μας, βλέποντας ότι ο σύλλογος βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αποφασίσαμε να μην μείνουμε αμέτωχοι. Το βράδυ της 11ης Ιουνίου πήραμε μια ιστορική πρωτοβουλία, τη δημιουργία της Λέσχης Φίλων Ηρακλή. Τα τελευταία 10 χρόνια ο Ηρακλής είναι ένας λαβωμένος γίγαντας και πολλοί είναι αυτοί που βρήκαν την ευκαιρία να το εκμεταλλευτούν και να παίξουν παιχνίδια με αυτόν τον ιστορικό σύλλογο προς όφελός τους. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε πλέον. Μάθαμε από τα λάθη του παρελθόντος. Επειδή θα ρωτήσετε ποιοι είμαστε, είμαστε όλοι εσείς. Όλοι αυτοί που ονειρευόμαστε έναν Ηρακλή μεγάλο και περήφανο. Όλοι μαζί μια γροθιά είμαστε ο Ηρακλής. Δεν περισσεύει κανείς. Κάνουμε κάλεσμα σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή να συσπηρωθεί και να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Κάλεσμα σε όλους τους επιφανείς Ηρακλειδείς, Παλέμαχους, Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή, ΚΑΕ, ΤΑΠ, Αυτόνομη Θύρα 10, Ηρακλής Κλαμπ Athens, Όμιλο 1899 και σε όλους αυτούς που αυτή τη στιγμή είναι ανενεργοί αλλά αγαπάνε αυτό το σύλλογο. Σε λίγο καιρό η Λέσχη Φίλων Ηρακλή θα αποκτήσει στέγη και θα αποτελεί ομπρέλα για όλους τους Ηρακλειδείς. Το χρωστάμε σε όλα τα νέα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του Ηρακλή, στα αδέρφια μας που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά και σε αυτούς μας που αγαπάμε αυτή την ιδέα, την κουλτούρα, τον Ηρακλή. Χίλια χρόνια Ηρακλής και άλλα τόσα, από τις τάχτες μου θα ξαναγεννηθώ, μετά τιμής Λέσχη Φίλων Ηρακλή. Ιστερόγραφο, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν συναντήσεις με όλους τους ενεργούς φορείς του Ηρακλή. Καλή αρχή. Είναι κάτι καινούριο. Πέρα από την ανακοίνωση δεν γνωρίζουμε πολλά περισσότερα, αλλά από τη στιγμή που τα μέλη της Λέσχης λένε ότι σύντομα θα υπάρξει και χώρο, σύντομα θα υπάρχουν και συναντήσεις με όλους τους ενεργούς φορείς κτλ. Οπότε εδώ είμαστε να τα καταγράψουμε και μακάρι η ενότητα να επικρατήσει σε όλα τα επίπεδα και να μπορέσει να βρεθεί μία λύση μέσα και αυτής της πρωτοβουλίας. Όλες αυτές τις μέρες πραγματικά ακούγονται
Άπειρα. Όταν λέμε άπειρα, άπειρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και αφημί ομάδων και το τι υπόθηκε συναντήσεις με τον Μπέο. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ένα από αυτά αναφέρουν ότι τελικά το πρόβλημα ήταν στο ότι ο Τόμ Παπαδόπουλος δεν μπορούσε να εγγυηθεί στον Μπέο ότι μέσα σε 3 χρόνια θα δώσει αυτά που πρέπει να δώσει. Ότι δεν τον έπεισε τον Μπέο για τα χρήματα. Το άλλο αναφέρει, γιατί δυστυχώς μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε, δεν έχουμε κάτι άλλο χειροπιαστό από τη στιγμή που δεν τοποθετούνται αυτοί που πρέπει να τοποθετηθούν. Αρκεί να μιλάνε πάντε διαρκείας, να λένε την αλήθεια και με σοβαρότητα. Το άλλο έχει να κάνει με το ότι ο Μπέος ίσως ήταν αυτός που προσπαθούσε να τους πείσει να παίξει η ομάδα 1 χρόνο στο Βόλο και όχι ο Τόμ Παπαδόπουλος να προσπαθήσει να πείσει τον Μπέο να έρθει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Αν ισχύει αυτό 1 στο εκατομμύριο, γιατί το λέω έτσι, τότε δεν υπάρχει άλλο να συζητάμε για τον Παπαδόπουλο. Αν όντως θα μπορούσε να δεχτεί 1 στο εκατομμύριο, ξαναλέω, η ομάδα αυτή να παίζει στο Βόλο. Ούτε καν. Ούτε καν. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Είχαμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού, δυστυχώς δεν γίνεται πράξη. Θα τα πούμε με το άλλο προγραμματισμένο ραντεβού που έχουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 με μπύρες και κοκτέιλ σιγά σιγά από το Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο Βράχο της Αθήτου, στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Τριήμερο έρχεται, μη σας πω και τετραήμερο για κάποιους που την κάνανε ήδη, που σου κουδού, η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, με το καλό. Οπότε μπορείτε να την πέσετε, να αράξετε εκεί στο Νότος, να περάσετε υπέροχα. FM και Νότο, μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και Blue Libero παπάκι Yahoo. Για τα mail σας. Είναι εντυπωσιακό το βιντεάκι της παρουσίασης των νέων διαρκείας στη σεζόν 2019-2020 από το ΤΑΑ Ηρακλής, από την διοίκηση της βολεϊκής ομάδας του Ηρακλή. Και είναι εντυπωσιακό γιατί όποιος ξεχνάει το παρελθόν του δεν έχει μέλλον. Τα διαρκείας έχουν πάνω τον Τόμ Χοφ, τον αείμνηστο και αξέχαστο Νίκο Σαμαρά, τον Αντρέι Κράβαρικ, τον Κλέιτον Στάνλεϊ και τον Λόι Μπολ. Και αυτόματα γίνονται συλλεκτικά για αυτούς που θα τα έχουν, γιατί αυτό και να τελειώσει η χρονιά δεν το πετάς με τίποτα. Το έχεις στο πορτοφόλι σου, το έχεις στο σπίτι σου, το έχεις στο δωμάτιό σου, όπου θέλεις. Είναι ο Ηρακλής. Είναι ο Ηρακλής που αγαπήθηκε τόσο μα τόσο πολύ σε όλη την Ευρώπη με όσα έκανε για 10 χρόνια και βάλε. Φίλε μου Βλάση, γι' αυτό έριξα το υπονοούμενο που έριξα νωρίτερα. Γνωστά είναι αυτά. Λοιπόν, να διαβάσω και το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Βαρέθηκα. Κάθε χρόνο μια από τα ίδια. Μας έχουν πρίξει. Μειοκαταληξία δεν τη λέω. Όλα τα λαμόγια στον Ηρακλή μας φτάνει, λέει ο Κωνσταντίνος. Τον έχουμε. Να δώσω την καλησπέρα μου στον φίλο και συνάδελφο εδώ στο Λίμπερο 107,4. Τώρα τον είπα συνάδελφο, θα με βρίζει. Ο Στέφανος Σωτηρόπουλος είναι στη γραμμή μας. Γεια σου Στέφανε. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις? Ανάδελφο, ωραία λέξη αυτή. Ναι. Ωραία λέξη. Είναι ο ανάδοχος, είναι και ο ανάδελφος. Ο ανάδελφος, σωστά. Σωστά. Τι γίνεται? Τώρα δεν μπορώ να σου πω στον αέρα τι γίνεται. Κάτι. Ναι. Δεν περιμέναμε κανένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Όχι, είναι τόσο προβλέψιμη πραγματικά που είναι στο στοίχημα 1-0-5 τους δίνει, ό,τι και αν κάνουν. Τώρα με αυτούς τους ανθρώπους, τι εμπιστοσύνη να έχεις. Φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν τους έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα μας αδειάσουν και τη γωνιά. Κοίταξε, ο Τόμ πετάει. Πετάει. Πάει Φιλαδέλφια.
Πετάει ο Τόμ, μάλιστα. Ναι. Δεν είναι καρμπόν στυλ Παπαθανασάκη. Θα ψάξω κάποια στιγμή, μπορεί μέσα στο Σαββατοκυριακό για να τις ετοιμάσω από εβδομάδα, τις ανακοινώσεις που έβγαζε τότε η Παέρακλης, που έλεγε ότι θα σας ενημερώσουμε. Θα σας ενημερώσουμε. Με τη διαφορά. Θα σας ενημερώσουμε και σηκώθηκε και έφυγε και δεν μας ενημέρωσαν ποτέ. Με τη διαφορά ότι ο άλλος έβαλε περισσότερα χρήματα. Ναι, αυτός έβαλε 1,5 όπως λέει. Ο Παπαθανασάκης έβαλε περισσότερα. Ναι, έχει δίκιο. Πώς θα έβαλε 1,5 που έτσι, τα έβαλε. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Γιατί μπήκε κανένας ορκωτός να ξέρουμε, να δούμε τι έχουμε. Εδώ εγώ έχω πάρα πολλές αμφιβολίες προσωπικά και δεν πιστεύω ότι είναι τόσα τα χρήματα. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι αυτά τα οποία λέγαμε και πριν από κανένα τρίμηνο. Βέβαια. Και μερικές φορές κουράζουμε, αλλά και να... Αυτό ισχύει δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος όταν πήρε μια ομάδα περίμενε μέσω των υποσχέσεων να φτιάξει κάποια πράγματα. Δηλαδή επειδή του είπε τότε ο υπουργός ότι ξέρεις θα σου δώσω τόσα χρήματα και τα λοιπά, γι' αυτό πήρε την ομάδα. Έτσι κάνει business στην Αμερική. Τέλος πάντων. Ή όταν αναλαμβάνει κάτι με χρέη δεν φροντίζει να κάνει κάποιους διακανονισμούς. Τα αφήνει έτσι το έλεος, άντε και θα δούμε. Μα ο ίδιος συνέντευξη τύπου έλεγε ότι έχει 5 μεγάλες επιχειρήσεις στην Αμερική. Δηλαδή όταν δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα χρέος 2 εκατομμυρίων, να κάτσουμε να συζητήσουμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλοι αυτοί, Στέφανε, πώς έχουν βγάλει λεφτά, ρε φίλε. Πώς έχουν κάνει λεφτά. Πώς έχουν τέτοιες επιχειρήσεις. Όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο που την προηγούμενη εβδομάδα έκανε δήλωση να ετοιμάζεται ο κόσμος να πάρει διαρκείας. Καλά, εντάξει, όταν τη διάβασα αυτή η δήλωση γελούσα εγώ. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες. Με χρήματα, πολλά. Εγώ όλο αυτό το καιρό και πριν ήξερα ότι γίνεται με ένα αλυσφαιρίσι με την ιστορία με τον Μπέο. Ναι. Και μάλιστα ότι ήμουν σχεδόν σίγουρος μπορώ να σου πω ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν αλλά με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν πίστευα ότι ο Μπέος θα έφευγε τελείως από αυτό το έργο και δεν μου πολύ άρεσε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως βλέπεις ότι γίνεται μια ιστορία την οποία ακόμα και την τελευταία στιγμή δεν ξέρεις τι μπορούν να ανακοινώσουν την επόμενη μέρα. Αυτά όλα τώρα, δηλαδή να τον καλεί ο Μπέος για φαγητό, να τους καλέσει και μετά να βγει να διαψεύσει. Εντάξει, έγινε μία, έγινε δύο. Του διέψευσε την Κυριακή. Τους κάλεσε και το ξαναδιέψευσε. Απίστευτο. Η κοροϊδία είναι εντάξει. Και να σου πω κάτι, ο Μπέος μπορεί να θέλει και να παίζει μαζί του. Σου λέει μια χαρά παιχνιδάκι εδώ πέρα, πίνουμε και κανένα τσίπουρο, ναι. Περνάμε καλά. Αυτός που κάνει τα ραντεβού το ένα πίσω από το άλλο. Και σήμερα μάλιστα φέρεται να έχει πει από το αεροδρόμιο ότι θα μιλήσουμε ξανά με τον Μπέο μέσα Σαββατοκύριακο. Πάλι γελάνε όλοι οι πλανήτες. Μαζί. Δεν ξέρω τι ετοιμάζουν όλοι αυτοί, Γιώργο. Μου σου φαίνει περίεργο ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα πούνε ναι, εντάξει, συμφωνήσαμε σε όλα και να γίνει ομάδα. Δεν ξέρουμε τι ετοιμάζουν. Καθόλου περίεργο. Καθόλου. Και μάλιστα, όταν μιλάμε για μετοχές, για ανώνυμη εταιρεία, να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να γίνει ιδιαίτερη παρέμβαση. Μόνο κινητοποιήσεις, αυτά τα οποία γνωρίζουμε και τα έχουμε κάνει δεκάδες φορές. Ναι. Και βεβαίως κάτι τέτοιο θα κούραζε. Δηλαδή, δεν μπορείς όταν ακόμα και την επαύριο, πάμε στη γάμα εθνική όπως λέμε. Ο κόσμος, ο απλός κόσμος, κάνει μια ομάδα. Όταν φτάσει στο σημείο να γίνει επαγγελματική ομάδα την επόμενη χρονιά, δεν ξέρουμε το τι είναι λιγενέστε. Πάλι θα τα κουβαλάει μετά. Όχι, λέω, πήραμε ένα άλλο αφημίρε. Α, με άλλο, ναι, οκ, okay, εντάξει. Εντάξει. Και έρχεται κάποιος και λέει, εγώ θέλω την ομάδα. Ξέρουμε ότι αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα οδηγήσει στον Ηρακλή εκεί που τον ονειρευόμαστε. Εδώ κάτι σημαντικό που το είπα και νωρίτερα, το συζητήσαμε και εκτός αέρα σήμερα το μεσημέρι. Αν ο Τόμ Παπαδόπουλος βρει ένα αφημί του Φουφουτιακού, ναι. Είτε είναι στη Super League, είτε είναι στη Super League 2, είτε είναι στη Football League, δηλαδή Α, Β, Γ, για να βοηθιόμαστε. Θα πρέπει να δώσει το ανάλογο ποσό στη Super League, από όσο το ψάξα είναι 600 χιλιάρικα το μετοχικό κεφάλαιο. Πες ότι ο Ηρακλής παίρνει το μετοχικό κεφάλαιο για να γίνει μεγαλομέτοχος ο Τόμ Παπαδόπουλος του Νου Πουσού Ηρακλής, για παράδειγμα, πρέπει να βάλει 600 χιλιάρικα και αυτόματα γίνεται μεγαλομέτοχος. Εκεί όμως δεν υπάρχει τριετία. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Δεν είναι αυτό που πήρε τη συνέχεια τη ΑΕΠ, οπότε ως νέο, συγγνώμη, μεγαλομέτοχος ΑΕΠ πρέπει να τον περιμένουμε 3 χρόνια. Εδώ μιλάμε για μια νέα εταιρεία. Από την ώρα με νέο άφημι.
που άφησε το τελευταίο αφημί, από εκείνη την ώρα και μετά δεν ισχύει η τριετία. Σωστά. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Που σημαίνει πολλά αυτό. Που σημαίνει ότι ίσως θα μπορέσει να έχει, πώς να το πω, αντιπολίτευση. Αν και αυτά είναι λίγο στην πολιτική πάνε, αλλά μάλλον καταλαβαίνει ο κόσμος τι θέλω να πω, έτσι. Κοίτα. Έχω την αίσθηση ότι εάν θέλει το ερασιτεχνικό σωματείο του Ηρακλή, δεν του δίνει το σήμα, δεν του δίνει τη φανέλα και τελειώσαμε. Υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Γυμναστικό Σύλλογο. Όλα αυτά, κατάλαβες. Ο Γυμναστικός Σύλλογος ετοιμάζει και η Γενική Συνέλευση τις επόμενες μέρες, έτσι. Προφανώς η Γενική Συνέλευση θα είναι κάτι τέτοιο. Εικασίες κάνω, αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα είναι. Θα αφορά το ποδόσφαιρο ξεκάθαρα. Ναι, ναι, αφορά το ποδόσφαιρο ξεκάθαρα και νομίζω ότι εάν αποφασίσει ο κόσμος συνέλευση του Εραστέχνη Ηρακλή, πάβει και ο Τόμ Παπαδόπουλος. Ας κάνει μια άλλη ομάδα, κάνει ό,τι θέλει. Δε. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά δεν μπορεί να φτάνουμε να τελειώνει ο Ιούνιος και να συνεχίζουμε στο ίδιο Γαϊτανάκι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό εξέφρασα την απορία μου νωρίτερα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι κάνουν λεφτά και είναι επιχειρηματίες. Πώς. Δεν ξέρω. Δηλαδή... Δεν ξέρω. Ίσως θεώρησε, μπορεί να έχει μια μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Λέω εγώ, όπως λένε, στην Αμερική. Το θέμα είναι ότι εδώ, στην Ελλάδα, δεν μπορείς με μικρό ποσά να πάρεις μια ομάδα. Με μικρό ούτε ποσά καν, και με τόσο μεγάλη αφέλεια. Ούτε καν στην Β' Εθνική. Ξεκάθαρο. Δηλαδή, και μην ξεχάσουμε, να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι πέρσι οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν συμβόλαια. Να το πούμε για μία ακόμη φορά. Κατά την άποψή μου. Από την αρχή της χρονιάς το είχαμε πει. Θυμάσαι τότε και που είχα θέσει τις ερωτήσεις στην ένταξη τύπου. Να αντιληφθεί ο κόσμος ότι δεν ήταν θέμα να ξέρετε ότι οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν. Κανένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν θα βάλει το πόδι του στη φωτιά όταν δεν είναι καν ασφαλισμένος. Ήταν απλά μισθωτή. Δηλαδή σκέψε ότι ερχόταν ένα παιδί, ας πούμε, από την Πελοπόννησο να παίξει μπάλα στον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Ενδεχομένως να έχει και οικογένεια και να παίρνει 600 ευρώ. Το αντιλαμβάνονται όλοι συνεργάτες. Και να μην μπορείς να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω πέρα από το 600. Αυτό. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα παραπάνω. Αυτό. Μην περιμέναμε δηλαδή να δούμε πράγματα, γιατί οι παίχτες, εντάξει, δεν μιλούσαν τι να κάνουν, γιατί είχαν τελειώσει οι μεταγραφές, η μεταγραφική περίοδος, είχαν μείνει στις υποσχέσεις ότι αυτή η ομάδα θα τους κάνουν συμβόλαια μετά από ένα διάστημα, δεν τους κάνανε ποτέ συμβόλαια, οπότε... Τίποτα δεν κάνανε μέσα στη χρονιά. Δεν κυνηγήσαν τίποτα. Και για κάποιους που λένε, παιδιά, να το παλέψουμε, να παίξουμε Super League 2, να γίνουν 14 οι ομάδες, εμείς και τα Τρίκαλα, να θυμίσω ότι αύριο μεθαύριο ο Ηρακλής θα φάει στο κεφάλι μείον 33. Δηλαδή, αν παίξει στη Β' Εθνική, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με μείον 33. Έτσι. Για το οποίο... Δεν ξέρω πώς το θυμούνται, αλλά δεν ασχολείται ούτε με αυτό, ούτε ασχολήθηκε ποτέ με αυτό. Και ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο. Αυτή η νομική υπηρεσία της ΠΑΕ Ηρακλής, τι κάνει τόσους μήνες, ρε Στέφανε. Έχω την αίσθηση ότι τον είχαν ενημερώσει. Πιστεύω δηλαδή ότι είχε ενημερώσει. Στο δικαστήριο για τους 11 πάντως προχθές δεν πήγε ο Ηρακλής καθόλου. Τίποτα. Λευκή πετσέτα. Ναι, δεν ασχολήθηκε. Δεν το ξέρω, το γνωρίζω. Λευκή πετσέτα. Άρα εδώ μπορείς να υποθέσεις οτιδήποτε. Τα πάντα. Όταν δεν πας σε ένα δικαστήριο που είναι εις βάρος σου και λες ρίξε με, δώσ' μου μείον 33, δεν με νοιάζει, μπορείς όπως σωστά λες να υποθέσεις τα πάντα. Εννοείται. Και δεν ξέρω, ή μάλλον ξέρω, γνωρίζω, εμένα αυτή θα είναι η άποψή μου, φυσικά θα ακούσω όλους τους συνομιλητές, ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. 100%. Πρέπει ο Ηρακλής να ξεκινήσει, δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Εκτός κι αν την επαύριο δούμε κάτι άλλο και αυτό φυσικά θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί αυτό που θα δούμε. Ναι, γιατί οι αναζητήσεις για τα αφημί και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν και δεν μιλάμε για Super League μόνο. Για Super League υπάρχει μόνο του Βόλου. Μιλάμε μέχρι και Football League, έτσι, που είναι η τρίτη τάξη κατηγορία. Που Football League, ο Τόμ Παπαδόπουλος θα έτριβε τα χέρια του γιατί σου λέει καθάρισε το αφημί, παίρνω ένα νέο αφημί. Βέβαια εκεί δεν θα υπάρχει, είπαμε, η τριετία. Ενδεχομένως γι' αυτό πήγε και στο Φοιτητό Θεό, στο Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Για να δει το τι μελιγενέστε. Γιατί ξέρω ότι χωρίς και άκουσε το ξεφωνητό.
Ναι, μα και χωρίς την άδεια του ΓΣ Ηρακλής δεν υπάρχει. Όχι βέβαια. Και ποιος του δίνει δηλαδή το... φυσικά. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος του Ηρακλή θα του δώσει το έβνασμα να συνεχίσει. Μα γι' αυτό θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Ακριβώς. Νομίζω ότι... δεν ξέρω εάν την επαύριο, τις επόμενες μέρες. Αλλά νομίζω ότι θα είναι παρελθόν. Πότε είναι η Γενική Συνέλευση? Δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει ανακοινωθεί. Προφανώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, καλό είναι να... Σαφέστατα. Να πραγματοποιηθεί. Γιατί νομίζω ότι δεν θα υπάρχει... Υπάρχει ένα καλοκαίρι που δεν πήγαμε Κατσάνιο. Θυμάσαι? Όχι. Όχι για να δούμε βολέι, τον Μπολ και τον Στάνλι. Όχι. Για τον Μπολ και τον Στάλι θα το βλέπουμε μόνο στα διαρκεία. Στα διαρκεία. Ναι, είναι πολύ ωραία. Στα καινούργια διαρκεία. Και τον Νικόλα τον Σαμαρά και τον Χοφ και τον Γκράβαρικ. Και όπως είπα νωρίτερα, και να τελειώσει η χρονιά, αυτό το διαρκείας δεν το πετάς, το κρατάς, το έχεις, το κουβαλάς μια ζωή. Ναι, είναι συλλεκτικά. Είναι συλλεκτικά, είναι οι δόξες του Ηρακλή. Μάλιστα, έλεγα το Μάκη σήμερα το μεσημέρι, του έλεγα ότι και την καινούργια χρονιά έχουμε να βάζουμε ακόμα παίχτες ατελείωτους. Άμα θέλαμε, βγάζαμε 30 κατηγορίες silver, milver, bilver για να είναι όλοι μέσα. Για να είναι όλοι μέσα. Ναι. Και δεν χωράνε. Βάζαμε Μάρκους, Ντεμπεστέλ, Τίσερ, Τσέρνιτ, Γιούρδα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ήδη, το θυμάσαι αυτό το που λένε. Τον Ήδη ξεχνιέται, εκείνος έχει ξεχνιέται. Το Βραζιλιανάκι. Ναι. Και έναν Αργεντίνο φέραμε που ήταν 2-10 και, τον Σόλτης. Και δεν μπορούσε να καρφώσει διαγώνιο. Ο Σόλτης, ναι. Αυτός. Και τον Γκασπαρίνη και τον... Γκασπαρίνη, ρε φίλε. Πώς τον λένε, και τον Γκραλ και τον Μπάρανεκ και τον... Πω τώρα τι θυμάμαι. Το Κραλ. Τον άλλο τον Αργεντίνο, τον Κυρόγα. Κυρόγα και έναν Αμερικανό. Ο Μπίλινγκς. Το Μπίλινγκς. Ναι. Της Εθνικής Αμερικής ο διαγώνιος ήταν. Και έναν ακόμα Αμερικανό είχαμε φέρει για ένα διάστημα. Και έλεγα τότε τον Αλέγο τον Λεόνι. Ο Λευκός που έφυγε και ήρθε ο Ίντι μετά. Ναι, που ήταν ένας μελαγχολικός. Ολρί το έλεγαν. Ένας κοκκινομάγουλος ήταν. Ναι, και έλεγα τον Αλέγο τον Λεόνι, αυτό μην το βρούμε καμιά μέρα κρεμασμένο στο δωμάτιό του. Δεν μιλάει, δεν λαλάει. Τον βλέπω ο άνθρωπος, δεν είναι εκεί πολύ. Αυτό ναι, Ολρί. Σωστά, τεσάρι. Και Κωσέι Σάο. Το Λίμπερο. Πέραμε. Έχει να κάνουμε διαρκεία στα τέλειο, τα και ξέρει κάτι. Όλα αυτά γιατί τα λέω. Το Κουβανό, το θυμάσαι τον Κουβανό. Ξεχνιέται το Κουβανό, ο τρελό. Ο οποίο ήθελε να παίζει. Δεν λέω για τον Ντεσπέιν. Τον άλλον λέω. Το μυστήριο. Γιο Σλέιντερ Κάλα. Πού το θυμίζει. Με την Κορδέλα. Με την Κορδέλα, ναι. Εμεί νομίζω όλοι αυτοί ήταν μυστήριοι. Το πιο ο Φρέντι ήταν το καλύτερο παιδί. Όλοι οι άλλοι ήταν άλλος. Δεν μπορούσε να κάνει υποδοχή με τίποτα. Ήταν πλημμύρα και ήθελε να παίζει τεστάρι. Ενώ ήταν διαγώνη. Ο πιο τρελός Κουβανός νομίζω ότι είναι ο Άλεξ με διαφορά ο Ντίας. Δεν υπάρχει. Άλεξ, τα αγαπάμε Άλεξ. Δεν είπα. Ακόμα και όποτε. Προχθές τον συνάντησα εδώ, είχε ένα τουρνουά με παιδάκια στην Αριστοτέλους της ΕΠΕΣ. Πολύ ωραία διοργάνωση. Και το συναντάω και μου κάνει μπουνιά στην καρδιά μου. Λέει Ηρακλής είναι εδώ μέσα. Εδώ λέει. Είναι πάλι κάτω. Χωσέ Ριβέρα που μου λέει εδώ ένας φίλος μου, ο Πορτορικανός. Όλα αυτά τα λέμε γιατί ο βολεϊμπολικός Ηρακλής με τα 200 διαρκείας που δεν έχει γίνει ούτε στη χρυσή εποχή. 2-30 νομίζω πλέον. Τα 230 διαρκείας και μπράβο σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος πηγαίνει και αγοράζει διαρκείας. Ήταν το έβνασμα για να ξεκινήσει η χρονιά. Δηλαδή. Αυτά τα 30-40, λείπουν άλλα 40.000 από ό,τι συζήτησα σήμερα με το Μάκη, άλλες 40.000, 50, δεν ξέρω. Και νομίζω ότι αυτός ο κόσμος δείχνει ότι όταν γίνεται μια τίμια προσπάθεια, ότι στηρίζει. Όταν δεν γίνεται κάτι τέτοιο και πάμε στο ποδόσφαιρο... Και θα στηρίξει και στο μπάσκετ, στην Α1, θα στηρίξει και στο μπάσκετ με τα διαρκείες. Σαφέστατα. Το θέμα είναι ότι όταν βλέπει το ποδόσφαιρο αυτό το χάλι, αυτό το έσχος το οποίο επικρατούσε η φετινή χρονιά, τι να ασχοληθεί. Μόνο οι τρελοί πηγαίναμε εκεί και κοιτιόμασταν. Φεύγαμε, καπνίζαμε ένα πακέτο τσιγάρα και φεύγαμε από το γήπεδο. Η νικοτίνη ήταν φουλ. Τι να λέμε φουλ τώρα. Ήτανε. Τι να λέμε τώρα. Ένας καλός σου φίλος, ο Μάνος, ο Λουπασάκης, λέει εμένα με έβαλαν στα διαρκείας. Αν όχι υπάρχει βέβαια, πρόβλημα. Εννοείται, στο κόλτ είναι. Στον κόλτ είναι ο Μάνος. Λοιπόν, τα επίσημα. Καλησπέρα παιδιά, την αγάπη μου σε όλο τον κιανόλευκο λαό. Γιώργο, φιλιά στο Στέφανο, λέει ο Γιώργος από το Γκράτς της Αυστρίας.
Φιλιά στον Γιώργο, φιλιά, φιλιά, εκεί στον Κράτ. Δεν μου λες, σήμερα ναι. Ρεπό έχεις? Όχι, τώρα τελείωσα τη δουλειά. Όχι, εννοώ για το βράδυ εννοώ, μιας και είναι Παρασκευή. Το βράδυ ναι, θα κάνει ο Διονύσος Κουτέλης, γιατί είναι η τελετή αποφύτησης του γιού μου στο δημοτικό. Να την καλή πρόοδο. Πρέπει να μην και. Ναι. Γι' αυτό και σε έβγαλα, για να μην... Ναι. Μην πάρει ο κόσμος τίποτα το βράδυ που δεν θα σε ακούσει, κατάλαβες γι' αυτό. Θα πάρει γιατί θα έχουν εκεί το Διονύση, θα έχουν να πούνε πολλά. Άμα βάζει πάλι αυτές τις κατσαρίδες να τσιρίζουν. Θα βάζει κάτι τρελούς εκεί, θα ακούνε εκείνη εκεί τη διαμάτα καλά στη Σάικο. Θα περάσουν καλά, σίγουρα. Για το βόλεϊ να πούμε και σίγουρα το ξέρεις ότι έχουν προχωρήσει πάρα πολλοί επαφές για σημαντικές μεταγραφές, όμως χρειάζονται λεφτά. Χρειάζονται λεφτά για να κλείσει αυτή η τρύπα που ανέφερες, περίπου 40 πόσα είναι. Και χρειάζονται λεφτά γιατί ο Χ ξένος διαγώνιος, ο Χ ακραίος, ο Χ κεντρικός κτλ. Θέλει και μια προκαταβολή. Πώς θα έρθει, να το δώσουμε φυλάκια, δεν γίνεται. Κοίταξε, τον παίχτη τον οποίο διαπραγματευόμαστε, εάν τυχόν έρθει, θα αλλάξει πολλά πράγματα τα τελευταία. Για τον ξένο διαγώνιο, λέμε. Ναι. Ναι, μακάρι. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλουν χρήματα, όπως καταλαβαίνεις. Και επίσης, αν τυχόν αποκτηθεί ένας τέτοιος παίχτης, μην κάνουμε πάλι το λάθος και πούμε: α, ωραία, βρήκαμε λεφτά, πήραμε παιχταρά, τελειώσαμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν τελειώνει. Δεν είναι έτσι καθόλου. Δεν τελειώνει. Θέλει μια σοβαρή προσπάθεια. Απλά βήμα-βήμα, με τον κόσμο μπροστάρι, γίνεται ένα σκαλί παραπάνω. Θα διεκδικήσει ο Ηρακλής κάτι παραπάνω την καινούργια χρονιά. Έτσι γίνονται οι ομάδες, έτσι χτίζονται. Κύριε Τόμ Τζόουνς, τέλος πάντων. Τόμ Τζόουνς, φωνάρα. Αυτά. Στέφανε, σε ευχαριστώ για το σχόλιο. Το βράδυ θα βγεις, θα κάνεις σχόλιο στη... Μπορεί. Θα μιλήσω με τον Διονύση, ανάλογα τι να θα τελειώσει η τελετή αποχαιρετιστήρια, τελετή δημοτικού. Θα δούμε. Καλά, τι ώρα βράδυ, τι Champions League είναι, τι ώρα θα την κάνουμε. Θα ξεκινήσει 8.30, 9 η ώρα και έχει να παίξει. 9 η ώρα δημοτικό. 8.30, 9, ναι. Είστε ξενύχτητες εσείς εκεί. Ναι. Θα έχουμε τέτοια. Δεν μου λες, κάτι τελευταίο. Αν ο Τόμ Παπαδόπουλος βαρευτεί και κάνει το κονέ με το αφημί και τα λοιπά, δεν τον παίρνεις εκεί μαζί σου σε αυτά που ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, κάτι καταράκτες, κάτι φαράγγια, κάτι τέτοια που σε βλέπω εκεί. Τον πάρω μαζί να κατεβούμε 60 μέτρα βράχο. Κάτι που είδα, κάτι φωτογραφίες προχθές και λέω τι κάνει τώρα. Δεν τον παίρνεις λίγο μαζί σου να του πεις ότι αυτό είναι το δύσκολο και όχι αυτό που θες να κάνεις? Έχω να του δείξω πολλά δύσκολα, τον πάρω μαζί μου πάνω στο βουνό. Θα τον δέσω εκεί με τα σκηνιά να κατεβούμε μαζί παρέα για να δει πως είναι τα δύσκολα. Βάλταν όλα και προστατευτικά και κράνη τα πάντα, έτσι δεν είναι? Εννοείται, ο πλήρη εξοπλισμό. Έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ, Στάφη. Να σε καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, συμμετοχή και ακρόαση εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Νότος καφέ, all day bar και cocktail bar. Στον βράχο της Αθήτου, με υπέροχη θέα την θάλασσα, ήταν κοντά μας και σήμερα. Σας θυμίζω για όσους ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον και για σακούλες απορριμμάτων Αριστοπλάστ που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες σημαίες αγοράς. Μπείτε στο aristoplast.gr για απαραίτητες πληροφορίες. Το ραντεβού μας σε καμιά ωρίτσα στο Dillinger, στη Λόρι Μαργαρίτη, για αφιέρωμα στον τεράστιο Rory Gallagher που μας άφησε σαν σήμερα πριν από 24 ολόκληρα χρόνια. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα. Πρώτα ο Θεός, με ώρα για μπλε θα τα πούμε την Τρίτη, καθώς τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Αν προκύψει κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως κάναμε και το προηγούμενο Σουκού, ειδικά την Κυριακή, αν και δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων, ποτέ μιλήσεις ποτέ, θα παρέμβουμε. Να είστε καλά.